Τον παιδαγωγό και κοινωνιολόγο θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, τον Θεοφάνη Μαλκίδη από την Αλεξανδρούπολη, να συζητήσουμε τα σπουδαία θέματα σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Θα πρέπει να καλημερίσουμε και θα είναι, να ξέρετε, και σήμερα σπουδαία η συζήτηση, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, οικονομικές επιστήμες σπούδασε, παιδαγωγικά, κοινωνιολογία, διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Θεοφάνη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους από όπου και αν μας ακούν και ειδικά στους Έλληνες και στις Ελληνίδες της Διασποράς. Πιστεύω να ακούγόμαστε καλά γιατί είχαμε κάποια προβλήματα στην τηλεφωνική γραμμή, αλλά τώρα και εγώ εδώ σε ακούω τέλεια, πιστεύω να μας ακούς και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Με έστειλε ένας φίλος ένα μήνυμα σχετικά με αυτό το, και έτσι θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, σχετικά με αυτό το, πώς λέγονταν, το σχέδιο Φεδόρα, το γνωστό σχέδιο το οποίο είχε σαν σκοπό το διαμιλισμό της Ελλάδος. Και μάλιστα ήταν με υπογραφή, αν θυμάμαι καλά, τότε του Γιώσεφ Λούντς, που ήταν γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, και μέσα στην επιστολή που είχε στείλει ήταν ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν Ελλάδα και Τουρκία για μια κοινή εκμετάλλευση των πετρελαίων του Αιγαίου από το 1994 και μετά. Βέβαια, στην επιστολή έλεγε ότι θα πρέπει να αποδεχθεί η Ελλάδα τη δημιουργία μακεδονικού κράτους. Πέρασε το 1994, δεν έγινε η συνεκμετάλλευση με την Τουρκία. Βγήκαν οι Τούρκοι έξω να πάρουν μόνοι τους το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που έχουμε στη γειτονιά μας. Να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι κάθε οργανισμός, ιδιαίτερα ένας οργανισμός ο οποίος εξυπηρετεί συμφέροντα των μεγαλύτερων δυνάμεων, δεν μπορεί να ταυτιστεί με τα συμφέροντα ενός έθνους και ενός κράτους και μιας χώρας. Σωστά. Και ενός λαού όπως είναι η Ελλάδα. Σωστά. Επίσης, να κάνουμε τη δεύτερη παραδοχή ότι οι σχέσεις μεταξύ των κρατών και ειδικά κρατών που μετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς και υποτάσσουν τα συμφέροντά τους έναντι αυτών των μεγάλων διεθνών συσσωματώσεων δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν πάντα. Άρα το γεγονός αυτό και του σχεδίου και άλλα που έχουν βγει στο προσκήνιο, όχι μόνο τώρα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, προφανώς δείχνουν το αυτονόητο ότι δεν μπορείς να ταυτίσεις τα εθνικά σου συμφέροντα, την εθνική σου κυριαρχία, την εθνική σου ανεξαρτησία, την εθνική σου επιβίωση, την εθνική σου συνέχεια ως λαός και ως έθνος με διεθνείς οργανισμούς και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες τελικώς εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα μεγάλων οικονομικών δυνάμεων, μεγάλων οικονομικών τραστ, πολεμικών βιομηχανιών και άλλων, οι οποίοι τελικώς δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον ελληνισμό. Ανέφερες, και το τρίτο σχόλιο. Ναι, ανέφερες όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με τις διακυβερνήσεις των κρατών από δοτούς ή μη δοτούς ηγέτες. Ναι, είναι εύστοχο το σχόλιο σου και πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να γνωρίσουμε και να επιβεβαιώσουμε για ακόμα μια φορά το γεγονός ότι οι λαοί, πέρα από τα εθνικά τους συμφέροντα, επειδή δίνουν την ευκαιρία μέσω μιας επιτηρίδας, το βλέπουμε πολύ έντονα στην Ελλάδα δυστυχώς τα τελευταία 200 χρόνια που έχει ταυτιστεί η ελευθερία μας με ένα κράτος το οποίο δυστυχώς είναι εχθρικό με το έθνος. Μην ξεχνάς ότι η Επανάσταση είναι ανολοκλήρωτη μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι ο κυβερνήτης Καποδίστριας όταν το 1827 ήρθε στην Ελλάδα και απέστειλε τη γνωστή επιστολή στο Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών που λέει ότι τα σύνορα της Ελλάδας και τα σύνορα του κράτους δεν είναι ομοριά, Σιρούμελη και μερικά νησιά, αλλά όλα τα ελληνικά κομμάτια, όλος ο ελληνισμός ο οποίος έδωσε με το αίμα του το δέντρο της ελευθερίας, δηλαδή Κύπρος, δηλαδή Βόρειος Ήπειρος, δηλαδή Μικρά Ασία, ακόμα και η Κωνσταντινούπολη. Το σχέδιο του Ιψηλάντη δεν ήταν να απελευθερωθεί ένα μικρό κομμάτι της μικρής και έντιμης Ελλάς όπου θα την κυβερνούν δοτοί πρωθυπουργοί, δοτοί πρόεδροι, δοτοί υπουργοί, δοτοί βουλευτές, δοτοί ηγέτες, σύμβουλοι που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά ένα έθνος το οποίο θα κυβερνάται από χριστοήθεις και έντιμους, και χρησιμοποιώ όρους της εποχής. Πόση αλήθεια μας έρχονται στο μυαλό δοτοί πρωθυπουργοί, υπουργοί και άλλοι θεσμικοί οι οποίοι να ονομάζονται χριστοήθεις και έντιμοι? Πόσοι έχουν μείνει στην ιστορία οι οποίοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα του λαού, όχι τα στενά οικογενειακά και κομματικά συμφέροντα? Ακόμα και αυτό το οποίο συνέβη στην Άγκυρα πριν 2-24 ώρα, ακόμα και αυτό εντάσσεται στα εσωκομματικά της παρούσας κυβέρνησης και του παρόντος κυβερνώντος κόμματος και όχι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων. Και φυσικά πρέπει να κρατήσουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες ότι τα εθνικά μας συμφέροντα δεν πρέπει να ταυτίζονται ποτέ με καμία άλλη χώρα, δεν πρέπει να ταυτίζονται ποτέ με κανένα διεθνή οργανισμό.
Τα εθνικά μας συμφέροντα θα πρέπει να ταυτίζονται μόνο και αποκλειστικά με τα συμφέροντα του λαού μας. Αυτά λοιπόν που έχουν παραβιαστεί, παραφύσει και καταφύσει τα τελευταία χρόνια. Με το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε λόγω του ταραξία της γειτονιάς μας, τον οποίο την χάνει να έχουμε γείτονα. Ήθελα λίγο να έρθω στις δηλώσεις του κυρίου Δένδια, όχι τις προχθεσινές, τις έπειτα, τις θεσινές. Δηλαδή η επόμενη μέρα έκανε τον κύριο Δένδια να αναρωτηθεί εάν είναι δυνατόν να κρύψουμε κάτω από το χαλί τα ζητήματα στα οποία έχουμε διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση. Βέβαια με το λόγο του στην Τουρκία είπε ένα μεγάλο όχι. Τώρα πηγαίνει από ό,τι γνωρίζω στο Κάιρο. Πηγαίνει στο Κάιρο για να συναντηθεί εκεί με τους Αιγύπτους, τους οποίους πλησιάζουν πολλοί οι Τούρκοι για να δημιουργήσουν μια δική τους ΑΟΣ. Πιστεύεις ότι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Δένδιας και συνεχίζει να τα λέει με έναν διαφορετικό τρόπο είναι ικανά να φέρουν κάποια άλλη μέρα στην ελληνική διπλωματική σκηνή? Μονολεκτικά θα έλεγε κάποιος, παρότι θα ακουστεί υπερβολικό, όχι. Ναι. Και το λέω με πλήρη ευθύνη και πλήρη συνείδηση. Για ποιο λόγο? Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η εξωτερική πολιτική, αλλά και όχι μόνο, πάρε την οικονομική πολιτική, πάρε την υγειονομική πολιτική, πάρε γενικότερα όλες τις πολιτικές οι οποίες ασκούνται στην Ελλάδα, είναι εξαρτημένες και προερχόμενες από το εξωτερικό και άλλα κέντρα τα οποία βρίσκονται είτε στην Ελλάδα είτε, όπως σας είπα πριν, εκτός Ελλάδος. Άρα λοιπόν δεν μπορείς την ίδια στιγμή που εσύ κάνεις είδηση το αυτονόητο, και πρέπει να το πω, δεν μπορεί η υπεράσπιση των εθνικών σου συμφερόντων απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο ομοιάζει, προσωμοιάζει, ταυτίζεται με ναζιστικού, ολοκληρωτικού, ρατσιστικού, επεκτατικού και εθνικιστικού, φασιστικού τύπου κράτους και παρακράτος, εσύ να δείχνεις τριαντάφυλλα και λουλούδια όλα αυτά τα χρόνια, και την ίδια στιγμή που ένας υπουργός εξωτερικών βρέθηκε να πει το αυτονόητο να γίνεται είδηση. Υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδος ο οποίος να θυμάται έναν υπουργό εξωτερικών, έναν πρωθυπουργό, ο οποίος να μην χορεύει ζεϊμπέκικα ή να μην λέει ότι το Καστελόριζο είναι μακριά, ότι η Κύπρος είναι μακριά, ότι και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει, ότι αν χαθεί η σημαία από τα ίμια, αν την πάρει ο αέρας, είναι σημαντικό πράγμα? Αυτοί που κάνουν αυτές τις δηλώσεις είτε δεν είναι Έλληνες ή μπορεί να είναι κατευθυνόμενοι εντελώς από άλλα ξένα κέντρα, έτσι δεν είναι? Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει υποθηκεύσει την οικονομική της κυριαρχία, την οικονομική της θέση, την οικονομική της πολιτική για δεκάδες χρόνια. 99, όχι για δεκάδες. Για 99 δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικά, γιατί λόγω της κρίσης του κορονοϊού μπορεί να γίνουν 120. Ναι, και μπορούν να διπλασιαστούν, να τριπλασιαστούν. Όταν έχεις λοιπόν υποθηκεύσει την οικονομική σου κυριαρχία, όταν έχεις υποθηκεύσει τα αρχαιολογικά σου μνημεία, μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι μπορεί να υποθηκευτεί η Βεργίνα, η Πέλα, η Ακρόπολη, η Επίδαυρος μόνο και μόνο για να ξεπληρωθούν τα δάνεια, οι μίζες και ότι αυτό συνέβη και συμβαίνει επί 200 χρόνια. Δηλαδή η επόμενη κίνηση είναι να πουληθεί και ο Λευκός Πύργος, ας πούμε, είναι νοικιαστή? Ναι, αυτό δεν το γνωρίζουμε, γιατί όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τα στοιχεία τα οποία εγγράφησαν στον προϋπολογισμό απλώς έχουν ένα κωδικό, δηλαδή έναν αριθμό. Αλήθεια, ποιος αριθμός αντιστοιχεί στο Λευκό Πύργο ή στη Βεργίνα ή στην Πέλα που έχει υποθηκευτεί για 99 χρόνια? Μα υποθήκευσαν και τα νοσοκομεία, δεν υποθήκευσαν μόνο το Λευκό Πύργο και τα αρχαία ημών μνημεία και ευρήματα. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ίδια η πολιτική η οποία στην Άγκυρα πριν 2-24 ώρα υποτίθεται ότι σήκωσε τον μπαϊράκι της αντίστασης, λέγοντας ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να μην στρατικοποιεί τα νησιά ή να μην έχει στρατό σε όλα τα νησιά ή να μην υπερασπίζεται τη γη, τον αέρα και τη θάλασσα ή να μην αντιστέκεται στο κάζους μπέλι ή να μην αντιστέκεται σε αυτό το οποίο συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στις απειλές και στις αφισβητήσεις εθνικής κυριαρχίας, και σε λιγότερο από μία εβδομάδα να πάει στην Πενταμερή στην Κύπρο και να υπογράψει ομοσπονδία που ουσιαστικά αναιρεί όλες αυτές τις δηλώσεις, νομιμοποιεί τον Ατήλα, νομιμοποιεί την εισβολή, νομιμοποιεί τους επίκους, νομιμοποιεί όλη αυτή την παράνομη κατάσταση στην Κύπρο, εισάγει ένα παράνομο ρατσιστικό δίκαιο στην Ευρώπη και στην ουσία ανοίγει την κερκόπορτα μετά τη Μακεδονία να υπάρχει αντίστοιχη συμφωνία και για το Αιγαίο. Εκεί όπου δεν κρίνεται μόνο ο πλούτος μας, αλλά κλείνεται και η συνέχεια μας σε μια σειρά από νησιά που είναι στρατηγικής σημασίας για μας, που είναι ο πνεύμονας της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή λοιπόν που θεωρεί η Ελλάδα με αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες θυμίζω ή αν θέλετε είναι και μια πρόβλεψη που πρέπει να την κρατήσουμε, πώς τα πλοία αλλάζουν σημαίες ευκαιρίες γιατί βρίσκουν καλύτερες φορολογικές συνθήκες
και από σημαία Μάλτας πηγαίνουν σημαία Λιβερίας και από σημαία Παναμάς πηγαίνουν σημαία Κύπρου. Και μάλιστα από αυτούς που κυκλοφορούν με στολές με ενδυμασίες μπουμπουλίνας, ενώ νοικιάζουν ερευνητικά πλοία στους γείτονες, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και την ίδια στιγμή λοιπόν που λέει ο Υπουργός Εσωτερικών, δηλαδή τι πιο επίσημο στόμα και χείλη να πούνε ότι απειλείται η Ελλάδα από αυτή την παρακρατική δραστηριότητα μέσω του μεταναστευτικού προσφυγικού, εσύ να δημιουργείς υπερδομές φαραωνικού τύπου, γιγαντιαίου τύπου και διαστάσεων στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο, στον Εύρο. Την ίδια στιγμή λοιπόν δημιουργείς αυτή την κατάσταση, αφισβητείς την εθνική σου κυριαρχία, υποσκάπτεις την εθνική ενότητα σε παραμεθόριες ευαίσθητες περιοχές. Δηλαδή πέρα από το κωμικοτραγικό, πέρα από την αντίφαση, πέρα από το οξύμερο, υπάρχει και ένα βασικό ερώτημα. Τελικώς όλα αυτά γίνονται προκειμένου να ικανοποιηθεί ένας εσωκομματικός μηχανισμός, να τραβήξουμε ψήφους από τα άκρα, να τραβήξουμε ψήφους από τις εναπομείνουσες πατριωτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν μείνει στο κυβερνό κόμμα, να τραβήξουμε ή να καταδικάσουμε την αντιπολίτευση σε μαρασμό, ή τελικώς θέλεις να υπερασπίσεις τα εθνικά σου συμφέροντα πάκρους άκρους στον ελληνισμό. Δηλαδή πήγαμε, τους στάπαμε εκτός έδρας, αλλά τώρα περιμένουμε την επόμενη μέρα να δούμε αν κάτι από αυτό γίνει πραγματικότητα και αν και οι Τούρκοι αλλάξουν στάση, ότι λέγοντας ότι κάτι διεκδικούν, ρε παιδάκι μου, οι Έλληνες, τι γίνεται. Και επειδή ανέφερες το ζήτημα της Αιγύπτου, θυμίζω ότι τη στιγμή που γινόταν αυτές οι δηλώσεις στην Άγκυρα, γινόταν εκατοντάδες παραβιάσεις από τον Μπαρμπαρό στο πειρατικό ερευνητικό μεταξύ Λέσβου, Χίου και Σάμου, και επίσης χθες, παρότι δεν υπήρχε σχετική ανακοίνωση, είδηση για τα ζητήματα αυτά, και επειδή ανέφερες και την ελληνοαιγυπτιακή αποκλειστική ζώνη, τη σχετική συμφωνία, η οποία θυμίζω έχει μειωμένη επίρρεια, δηλαδή δεν αναγνωρίζει πλήρη κυριαρχία επί της ελληνικής ΑΟΣ στη Ρόδο, στην Ανατολική Κρήτη και στην Κάρπαθο, την ίδια στιγμή βγήκε ένα γαλλικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο έχει πάρει άδεια από την ελληνική κυβέρνηση και από την Αιγυπτιακή για να κάνει έρευνες δυτικά του 62ου μεσημβρινού. Άρα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει άδεια για να γίνουν έρευνες για τον πλούτο που έχουν συμφωνήσει οι δύο χώρες. Υπάρχει τουρκικό πολεμικό ναυτικό το οποίο παρενοχλεί και τι λέει, ότι βρίσκεσαι σε τουρκικά χωρικά ύδατα και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί αν οι δηλώσεις, τα λόγια και γενικώς όλα αυτά τα οποία υπόθησαν δεν γίνουν πράξη με την απειλή για οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα στο Αιγαίο, θα έχουν μείνει λόγια του αέρα χωρίς απολύτως κανένα πρακτικό αντίκρισμα. Σωστά. Για να περάσουμε λίγο τώρα και στη γειτονιά μας, να ξεφύγουμε λίγο από τα ελληνοτουρκικά, γιατί η Ανατολική Μεσόγειος μπορούμε να πούμε ότι φλέκεται, αλλά δεν είναι μόνο η Ανατολική Μεσόγειος. Είναι τώρα ένα άλλο σημείο το οποίο δημιουργεί προβλήματα κοντά μας, κοντά στην Ελλάδα, δεν είναι και πολύ μακριά, είναι η Ουκρανία, εκεί που υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Είναι η αμερικανική παρουσία η οποία στην Ουκρανία γίνεται όλο και περισσότερη. Άκουγα ότι και μέχρι με πυρηνικά οι Ουκρανοί τώρα λένε ότι ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν μια ρώσικη αντίδραση στο έδαφος τους. Και πέρα από αυτό είναι και το θερμό επεισόδιο νότια της Κρήτης, όταν ένα γαλλικό ερευνητικό από ένα τουρκικό πλοίο απειλήθηκε στις έρευνές του που έκανε εντός της ελληνικής ΑΟΣ. Δύο θέματα που δεν θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε, έτσι δεν είναι, Θεοφάνη Μαλκίδη? Ναι, και πρέπει να πάρουμε και αρκετά διδάγματα από την ιστορία, και επειδή αναφέρθηκε η Ουκρανία, θυμίζω ότι τον 19 έστειλε η Ελλάδα στρατεύματα στην Ουκρανία για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των Αγγλογάλων στην τότε νεαρή Σοβιετική Ένωση, αρνήθηκε να στείλει στρατεύματα στον Πόντο. Αρνήθηκε να στείλει στρατεύματα στην Κύπρο το 1974. Αρνήθηκε να στείλει γενικό στρατό ή να υπερασπιστεί τα ελληνικά συμφέροντα, και την ίδια στιγμή όταν στάλθηκε στρατό στη Σμύρνη, πολλοί που συνεχίζουν σήμερα εθνομηδενιστικά να λιώνουν και να παραχαράσουν την ελληνική ιστορία, θεωρήθηκε ότι αυτός ο στρατός είναι υπεραλιστικός. Λες και η Ελλάδα πήγε να κατακτήσει αποικίες στην Αφρική και την Ασία και όχι να υπερασπιστεί τα ειδικά της συμφέροντα στη Σμύρνη, στην Αδριανούπολη, στην Προύσα, στο Αϊβαλί και γενικότερα σε όλο το χώρο. Άρα επέλεξε να ταυτίσει τα συμφέροντά της με αυτές τις δυνάμεις που αργότερα τρία χρόνια έβλεπαν αδιάφοροι τη Σμύρνη να καίγεται και τον ελληνισμό να δολοφονείται μαζικώς. Το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, γιατί όταν την ίδια στιγμή ταυτίζεις τα συμφέροντά σου μια χώρα η οποία πουλάει υποβρύχια
και πολεμικό εξοπλισμό ανερυθρίαστα στην Τουρκία, και μιλώ για τη Γερμανία, όταν ταυτίζεις τα συμφέροντά σου με δυνάμεις οι οποίες όταν προσπαθείς να επιλύσεις ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα όπως είναι το τουρκικό, το οποίο εδώ και εκατοντάδες χρόνια σου κάνει bullying, σε σφαγιάζει, εξαδραποδίζει και δολοφονεί και αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα, τότε θα πρέπει να κοιτάξεις και να υπερασπίσεις ακόμα και το τελευταίο στρατιώτη και τον τελευταίο ναύτη και τον τελευταίο αεροπόρο και κυρίως να αποφασίσεις με πολύ σοβαρότητα το πού θα τον στείλεις. Γιατί εμπλεκόμενος σε μια σύραξη όπως είναι η Ουκρανία ή το Ουκρανικό, ανοίγουν ασκοί του αιώλου τους οποίους δεν θα μπορέσεις ποτέ να τους κλείσεις. Και το λέω αυτό με ευθύνη, γιατί εάν η Ελλάδα εμπλακεί σε μια σύραξη η οποία συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία, η οποία συμβαίνει χωρίς να γνωρίζουμε περαιτέρω ζητήματα που αφορούν θερμά επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι η Ρωσία το τελευταίο χρονικό διάστημα ταυτίστηκε με την Τουρκία και μάλιστα σε πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία η Ελλάδα την ίδια στιγμή ταυτίστηκε με τις δυτικές δυνάμεις. Θυμίζω πάρα πολλά χαρακτηριστικά ειδικά για αυτή τη χώρα. Άρα το συμπέρασμά μας, συν το γεγονός των παραβιάσεων που έγιναν χθες νοτίως της Κρήτης στην ελληνική αποκλειστική ζώνη, υπενθυμίζει για ακόμα μια φορά ότι τα συμφέροντά μας, η εθνική μας κυριαρχία δεν πρέπει ποτέ να ταυτιστεί με ξένα και κυρίως με δυνάμεων οι οποίες έχουν δείξει ότι λειτουργούν εχθρικά απέναντί μας. Για να τελειώσουμε την κουβέντα, έχουμε άλλα τρία λεπτά. Το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πώς το βλέπεις, Θεοφάνη Μαλκίδη, θα συνεχιστούν οι ερευνητικές? Μήπως όλη αυτή η ιστορία με Δένδια και Τσαβούσογλου έγινε για να σταματήσουν ένα χρονικό διάστημα αυτές οι συνομιλίες? Μπορεί να είναι και έτσι όπως το λες, αλλά νομίζω ότι η πρόκριμα, ή αν θέλουμε να το δούμε σε μια βάση πολύ σταθερή και πρακτική, είναι αυτό το οποίο θα συμβεί σε λίγες μέρες με την πενταμερή για την Κύπρο. Εκεί θα φανεί κατά πόσο αυτό το οποίο έγινε στην Άγκυρα έχει βάση ή απλώς ήταν ένα πυροτέχνημα το οποίο θα χαθεί ανάμεσα στα άλλα τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή μας, ακόμα και σε ζητήματα τα οποία δεν άπτονται τόσο πρακτικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, π.χ. με τη Μακεδονία και την Αλβανία, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και γνωρίζουμε ότι προέρχονται από την υποδάβληση του τουρκικού εθνικισμού, το οποίο χρησιμοποιεί και την Αλβανία και τα Σκόπια προκειμένου να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα. Και το τρίτο, θα πρέπει να ξέρουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι η Ελλάδα και ο Ελληνισμός δεν πρέπει να φοβάται. Πάρα πολλοί στην Ελλάδα υποδαβλίζουν και κυρίως προωθούν την ιτοπάθεια, το φόβο, την απογοήτευση και την απελπισία. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να δείξουν θάρρος, πρέπει να δείξουν δύναμη και ανδρεία ακόμα και σε αυτές τις επώδυνες τραγικά στιγμές που ζούμε προσωπικώς και συλλογικώς, και κυρίως να ξέρουν ότι η Ελλάδα μπορεί και ο Ελληνισμός μπορεί και το έχει αποδείξει. Να είσαι καλά, Θεοφάνη Μαλκίδη. Ήταν μαζί μας ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, κοινωνιολόγος, διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Να καλημερίσω την Αλεξανδρούπολη. Γεια σας, γεια σας. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, Θεοφάνη. Πάμε συνέχεια.